Φίλες και φίλοι του καναλιού, γεια σου, έλα, κάτσε εδώ, διότι θα κάνουμε ένα απίστευτο, μια απίστευτη ανάλυση, ένα πολύ δυνατό ρίξιμο για τα 7 πράγματα γενικότερα που επηρεάζουν τους χαρισματικούς πνευματικά ανθρώπους. Θέλω όμως να πω το εξής. Θα κάνω την ανάλυση μου, θα τα εξηγήσω, θα κάνω ένα πολύ μικρό reading, mini reading. Αν θέλεις τώρα λεπτομέρειες περισσότερες, θα δεις ολοκληρωμένο όλο το βίντεο στα μέλη της κοινότητας, δηλαδή με συνδρομή. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί μπορώ να επεκταθώ πολύ περισσότερο και να κάνουμε μια πολύ καλύτερη ανάλυση. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Έτσι, γιατί έτσι το επιθυμώ εγώ να γίνει. Δεν θέλω να μπω σε πολύ, πολύ, πολύ λεπτομέρειες όσον αφορά σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε, γιατί θα κάνουμε την ανάλυση μας, θα δεις ποια είναι αυτά τα χαρισματικά κομμάτια τα οποία μπορεί και να σε χαρακτηρίζουν. Νούμερο 1. Είναι ο σεληνιακός κύκλος. Εντάξει. Η σελήνη γενικότερα, όταν βρίσκεται σε νέα σελήνη σε πανσελήνο, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Εντάξει. Και δείχνει σε αυτές τις φάσεις στους ανθρώπους μια ανησυχία. Εδώ θέλει να σου πει όμως ότι το σημαντικό κομμάτι σε αυτή την κατάσταση γενικότερα είναι η καρδιά σου, η ψυχή σου. Εντάξει. Λοιπόν, το αφήνω εγώ. Μάλλον να το βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν έχεις προβλήματα στον ύπνο μεταξύ 3 και 4, εντάξει, τότε μπορεί να σημαίνει ότι ναι, μεν έχεις δυσκολίες, αλλά ένα σημάδι όπου σου λέει ότι φτάνεις στην αιχμή σου της ενέργειας. Επικοινωνείς με άλλους κόσμους. Ναι, με άλλους κόσμους, αλλά να καταλάβεις ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει βγει και το 7 εδώ, που σημαίνει και εδώ ένα χάρισμα κατά κάποιο τρόπο, διέστηση, ψυχικό χάρισμα, ψυχανέμισμα θα μπορούσα να πω κτλ. Το αφήνω εδώ πέρα. Ένα άλλο είναι ότι προσελκύεις ζώα, έτσι. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό σε πολύ ενεργειακά, θετικά φορτισμένους ανθρώπους, διότι τα ζώα έχουν πολύ μεγάλη διαίσθηση, οι αισθήσεις τους είναι πολύ περισσότερο ξυμένες από τις τους ανθρώπους και μπορούν να καταλάβουν τα πάντα, από θυμό, οργή, δεν ξέρω τι άλλο, το πιάνουνε, διότι μπορούν να σταθούν την άβρα μας. Τότε, βεβαίως, αισθάνονται οικογένεια, ότι όλοι είμαστε μια οικογένεια, αισθάνονται σαν οικογένεια, εντάξει, αισθάνονται και αυτά σαν μικρά παιδιά, ας το πούμε, που έρχονται για φροντίδα και πρέπει να τα φροντίσεις και έχεις μεγάλη ευθύνη να τα φροντίσεις και δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ έχουμε Ποσειδώνα, έχουμε Ιχθύς κυρίως που κυβερνά αυτή την κάρτα και σε μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο, αλλά σου λέει ότι όλα τα πάντα είναι ένα. Τα πάντα όλα είναι ένα. Εντάξει, δηλαδή η φύση, ο πλανήτης, εσείς, τα ζώα, εμείς, οι άνθρωποι, όλοι είμαστε ένα, συνδεόμαστε με απροσδόκητους τρόπους που πολλές φορές δεν τους καταλάβουμε. Το επόμενο είναι τα συναισθήματα. Έχετε καταλάβει ότι πολλές φορές τα συναισθήματά μας, όταν είναι έντονα, μπορούν να, η ενέργεια αυτή, μέχρι ακόμα και να καταστρέψει. Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε μία πολύ, εμένα μου έχει τύχει, μία πολύ έντονη ή θυμό ή οργή ή εκείνη τη στιγμή πολύ μεγάλη ένταση και να σπάει μία λάμπα, να καίγεται μία τηλεόραση, να καίγεται ένα ραδιόφωνο, ένας φούρνο, θα μου πεις μα έκανα, ναι, okay, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Η ανθρώπινη ενέργεια, η άβρα, γιατί όλα είναι, έχουν ένα αυρικό πεδίο, ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτά, ακόμα και τα ταρό έχουν αυρικό πεδίο, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά αν βάλουμε ειδικές θερμικές κάμερες θα δείτε ένα περίγραμμα εδώ, και το δικό μου βέβαια περίγραμμα, και μπορεί να δείτε και την άβρα μου ακόμα, πώς κουκουλώνουν ας πούμε τα ταρό. Τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί και λίγο περίεργο, αλλά έτσι γίνεται, εντάξει, αυτά τα λένε επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, όπου μπορείτε επίσης να. Πώς να σου το πω, ακόμα και τα φυτά να μαραθούν ή να ανθίσουν ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε ή να αρχίζονται να γίνονται ζημιές στο σπίτι,
Εσείς φτιάχνετε, φτιάχνετε, συντηρείτε και φτιάχνετε. Και είσαι στο αυτοκίνητο, στο συντηρείτε, το συντηρείτε και όμως διαλύεται. Επηρεάζονται ναι και μηχανολογικά, ναι και το σπίτι εννοείται φυσικά, υπάρχει και η φυσική φθορά, αλλά είναι όμως και η δική μας η ενέργεια. Εντάξει. Οπότε και αυτό και το περιβάλλον μας και μας σωθεί και έχει βγει εδώ πέρα πάλι ο καρκίνος κυρίως βγαίνει, είναι γιατί ο καρκίνος συνδέεται με τη σελήνη, συνδέεται με τα συναισθήματα. Και εδώ σου λέει χαρά. Ζωή, η χαρά. Πρέπει να βρίσκεις τη χαρά στη ζωή. Με όποιο τρόπο. Υποστήριξη, να μοιράζεσαι έτσι, να λύνεις τυχόν τα προβλήματά σου, τα συναισθήματά σου που επειδή επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζουν κυρίως τους ανθρώπους. Φαντάσου αυτή την κάρτα να μην ήταν τόσο χαρούμενη και ήταν δυστυχισμένη. Και αντί να υψώνεις την κούπα και να είσαι σε αυτό, χορό, τραγούδι, παρέα, αστεία, φίλοι, φίλες, πράγματα αυτά, να ήταν δυστυχία, να ήταν μιζέρια, να ήταν ψωμαχαιρώματα. Άρα λοιπόν, πολύ χρειάζεται προσοχή στο συναισθηματικό κόσμο. Δεν ξέρω αν σε έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει μερικές φορές, όπου, θα σας πω, οι ισχυρά πνευματικοί άνθρωποι, και όταν λέμε ισχυρά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κάνει και του κόσμου τα πράγματα, έτσι. Να έχεις δουλέψει, παίζει ρόλο βέβαια, να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, να έχεις κάνει πράγματα αυτά, να ενισχύσεις την ενέργειά σου μέσα από διάφορους κόσμους και τρόπους κτλ. Α, έρχονται πολλές φορές ξένοι που μοιάζουν λίγο περίεργοι, εκκεντρικοί ας το πούμε, που θεωρούνται τρελοί, αλλά έρχονται όμως και μπορεί να ζητήσουν μια βοήθεια, να σε ρωτήσουν κάτι, να σου πούνε κάτι το οποίο να είναι τρελό και να μην το καταλάβεις, να είναι ένα μήνυμα. Στην αστρολογία υπάρχει μια συγκεκριμένη κλίδα, μια συγκεκριμένη μοίρα, τέλος πάντων θα σας πω τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, όπου εκεί οι άνθρωποι γεννιούνται κάτω από αυτή την κλίδα δηλαδή, και είναι σε αυτό. Μπορεί να είναι, ας το πούμε, αυτιστικοί, να έχουν ισχυρό Asperger's, να έχουν, τώρα σας λέω τέλος πάντων, να έχουν γεννηθεί παράφρονες, τρελοί, να έχουν γεννηθεί με μια, έτσι, με μια ιδιαίτερη, σαν ψυχική, σαν τρέλα, ας το πούμε, μια πνευματική για την κοινωνία νόσηση. Στην αστρολογία έχει μια άλλη άποψη αστρολογίας αυτό. Ναι, όντως, για την κοινωνία είναι, και φυσικά χρειάζονται και βοήθεια, εννοείται, έτσι. Αλλά βλέπουν άλλα πράγματα, βλέπουν άλλες καταστάσεις, άλλες διαστάσεις που εμείς δεν βλέπουμε. Και συνήθως είναι πιο φωτεινοί από εμάς. Είναι πιο αγνοί από εμάς. Είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς, έτσι. Διότι το υποσυνείδητό τους κάνει και αυτούς σχεδόν φωτισμένους ανθρώπους, σχεδόν άγιους. Θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Το λέω από αστρολογικής απόψεως και αυτό είναι γεγονός, διότι βλέπουν μια άλλη διάσταση που εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε. Σας το αναφέρω και βεβαίως έτσι είναι. Η αλήθεια και το ψέμα πολλές φορές που μου κρύβεται είναι καθαρά ένα θέμα το οποίο πολλές φορές ο Θεός γνωρίζει. Ο Άσος Ξυφών εδώ μας μιλάει ότι μίλα αυτό που πιστεύει το μυαλό σου και θα λύσει τα προβλήματά σου. Και πολλές φορές αυτό το τρελό που μπορείς να πιστεύεις ότι είναι, είναι και το πραγματικό. Εντάξει. Συγκλονιστικό το πώς βγήκε και το χέρι του Θεού κατά κάποιο τρόπο. Ένα άλλο είναι ότι αισθάνεσαι ότι θα αλλάξει ο καιρός. Ακόμα και αν αυτό δεν έχει προβληθεί. Αισθάνεσαι ότι λες θα βρέξει, παιδιά, και είναι χαρά Θεού έξω, έτσι. Ή μια καταιγίδα συνήθως. Ή γενικότερα αυτό είναι ένα χάρισμα στο οποίο συνδέεσαι με τη φύση. Και μπορείς να καταλάβεις, λέμε, να δεις το πέταγμα ενός πουλιού και να πεις ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Ή να δεις, ξέρω εγώ, να πετάνε σμήνι πουλιών. Ή να δεις, ξέρω εγώ, γίνεται και αυτό. Να δεις 3-4 αρουραίους ή ποντίκια να τρέχουν και λες, όχι, τι έγινε τώρα. Και να είναι ένας ιονός, ένα μήνυμα. Εντάξει, συνδέεσαι με κάποιο τρόπο με τη φύση. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Μπορεί να ακουστεί τρελό ή να σε θεωρούν, ο τρελός του χωριού και εγώ. Μιλάς με τα ζώα, επικοινωνείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή αγαπάω τα ζώα, πολλές φορές όταν δω ένα ζώο στο δρόμο μου και εντάξει, με γμύρισε και τα λοιπά, εγώ τους μιλάω έτσι, σε γατιά, εγώ μιλάω στις γάτες, έξω στις, σαν τον τρελό κι εγώ, εντάξει, πάω να πετάξω τα σκουπίδια. Λοιπόν, και έχει 5-6 γάτες εκεί που μαζεύονται, όλες μου νιαουρίζουν γιατί ξέρουν ότι τους βάζω φαγητό, έχω πάρει ξηρή τροφή και τους βάζω πάντα να τρώνε και τους μιλάω, πού είσαι εσύ, ξέρω, αν έχω να δω ένα γάτο κάποιες μέρες, πού είσαι εσύ, του λέω και χάθηκε. Και χάθηκε στο λίγο. Τι έγινε. Και με κοιτάει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και ανοίγω, κλείνει τα μάτια του, που δείχνει δηλαδή και μία
Πώς το λένε, αυτά το ζεν που κάνουν οι γάτες. Λοιπόν, ή άμα δω κανένα σκυλί, ξέρω εγώ, χαμένο ή αυτά, του λέει, πού πας εσύ, πού είσαι, έλα εδώ, ξέρω εγώ τι. Μήπως ξέρω εγώ και το δώσω κάπου. Δηλαδή θέλω να πω. Τέλος πάντων, και σε χωριό που έχω πάει και σε νησιά και αυτά, άμα δω και κανένα αυτό, κανένα περίεργο και κανένα γαϊδουράκι και κανένα αυτά, τους μιλάω. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ναι, ακούγεται τρελό, αλλά είναι από πέρα και πέρα ανθρώπινο, φίλες και φίλοι. Δεν είναι καθόλου τρελό. Λοιπόν, και το επόμενο και το πολύ σημαντικό, ραντάρ. Αισθάνεσαι την αρνητικότητα γύρω όταν μπεις στο παραμικρό σε ένα χώρο. Δεν αισθάνεσαι καλά. Είτε αυτό είναι ένα τόπο συγκεκριμένο, δεν ξέρω, έχετε πάει σε κάποιους τόπους που αισθάνεσαι γαλήνια, σε κάποιες εκκλησίες, σε κάποιους ναούς, σε κάποια μέρη που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, κλείνεις τα μάτια και αγαλιάζει η ψυχή σου, γεμίζει η ψυχή σου, γεμίζει, εντάξει, ηλεκτρομαγνητικά, α το πούμε. Και πας σε κάποια άλλα μέρη και λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ, είμαι κάποιος ανθρώπος. Μεγάλη αρνητικότητα. Λοιπόν, και αυτό ή αν πηγαίνεις, εγώ το πάθαινα για ένα διάστημα, παιδιά. Okay, μετά με κάποιους, φόραγα κάποιους κρυστάλλους για να απορροφά την αρνητική ενέργεια στο μόλο, όταν πήγαινα σε κάποια μέρη, μην πω τώρα τέλος πάντων, σε κάποια έτσι με πολύ κόσμο, αισθανόμουν, παιδιά, ζαλάδα. Αισθανόμουν πολύ περίεργα, πολύ ανήσυχος, πολύ έτσι. Καλά, δεν είχα καμία συμπεριφορά τρελή, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ουφ, και κρυσταλάκια, έτσι, κρύσταλλοι, με βοήθησαν πάρα πολύ. Οπότε, αρνητικότητα λοιπόν, και βεβαίως έχει να κάνει, γιατί είναι η πολύ ευαίσθητη φύση που έχουμε, εντάξει, και, το πολύ αίσθηκτο, και όσοι διαισθάνονται επηρεάζονται πάρα πολύ τις άλλες ενέργειες, γι' αυτό και βγήκε και ένας υπότης κούπα εδώ, που σημαίνει ότι μπορεί το νερό, μπορεί, γιατί έχουμε Ποσειδώνα εδώ, έχουμε κυρίως, ναι, γιατί έχουμε τα ζώδια του νερού, όπου να αντιληφθούν αυτές τις ενέργειες μέσα από τη διαίσθησή τους, μέσα από την ψυχή τους, ας πούμε, και να γίνουν και να καταλάβουν γύρω-γύρω ο κόσμος τι θέλει και τα λοιπά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι για εσάς. Εγώ θα συνεχίσω τώρα και θα κάνω και ένα άνοιγμα για αυτούς που είναι μέλη. Εννοείται ότι εδώ πέρα η ανάλυση τελείωσε. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να συνεχίσετε και να ξεκινήσουμε με τα μέλη, τα ξεχωριστά μέλη, να δούνε και το άλλο άνοιγμα το οποίο έχω να κάνω. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.